Για δεύτερη φορά στο λιμάνι Λεμεσού κατέπλευσε το διαμάντι της θάλασσας. Το υπερπολιτελές κρουαζιερόπλαιο Jewel of the Sea αγκυροβόλησε στο λιμάνι για μερικές ώρες, μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στην πόλη. Στο κρουαζιερόπλαιο, ωστόσο, για ξενάγηση επιβιβάστηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος με εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Πέρσι είχαμε 30 αφήξεις, φέτος θα είναι γύρω στις 60 και του χρόνου 100. Και ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες, οι διεργασίες για το πρόγραμμα του 2021. Όπου και εκεί είμαστε αισιόδοξοι. Ως χώρα πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Το Jewel of the Sea, που κατασκευάστηκε το 2004, αποτελείται από 14 καταστρώματα, έχει πλήρωμα 820 άτομα, μπορεί να μεταφέρει 2.700 επιβάτες, ενώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλαια που αγκυροβόλησαν στη Λεμεσό. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μεγαλύτερο, αλλά όχι για πολύ καιρό. Του χρόνου θα φέρουμε ακόμα πιο μεγάλο, που θα είναι 3.900 επιβάτες, 120.000 τόνοι. Και θα έρθουμε τρεις φορές στην Κύπρο, όχι δύο όπως φέτος. Άρα αναπτύξαμε ακόμα ένα κόλλι στην Κύπρο, περισσότερο από φέτος. Το υπερπολιτερές κρουαζιερόπλαιο αναχώρησε από το λιμάνι της Λεμεσού στις 5 το απόγευμα.